Γεια σας, άλλο ένα How to Play βίντεο από το Επιτραπέζουμε. Σήμερα θα δούμε το Race Formula 90. Ένα παιχνίδι για 2 έως 6 παίκτες. Όπως βλέπετε, φόρμουλα λοιπόν. Κάθε παίκτης μπαίνει στη θέση ενός πιλότου της Φόρμουλα 1 και προσπαθεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο αριθμό γύρων φυσικά να βγει πρώτος. Το ταμπλό έχει αυτή την όψη που είναι η πίστα Μόνζα και από την άλλη είναι η Αγκαρόνινγκ, αν τη λέω σωστά. Οπότε μπορούμε να παίξουμε με δύο διαφορετικές πίστες. Και εκτός από τους βασικούς παίκτες, εμείς θα παίξουμε ένα παιχνίδι 5 παικτών, που είναι το μπλε, το πράσινο, το γκρι, το άσπρο και το πορτοκαλί. Αναλόγως στο παιχνίδι που παίζουμε, παίζουν και ένας αριθμός bots. Στο συγκεκριμένο θα παίζουν δύο κίτρινα που είναι τα fast cars και δύο πορτοκαλί που είναι τα slow cars. Move που είναι τα slow cars. Εμείς θα εξηγήσουμε το βασικό παιχνίδι και αυτό θα παίξουμε. Όμως θα πούμε στο τέλος και μερικά πράγματα που είναι το advanced game που βάζει επιπλέον καιρό, βάζει να διαλέξουμε λάστιχα, βάζει διάφορα πραγματάκια. Βάζει και δύο μαύρα αυτοκινητάκια που είναι τα super fast cars, τα οποία κινούνται πιο επιθετικά στο παιχνίδι και είναι ακόμα πιο δύσκολο να τα περάσεις. Λοιπόν, τι παίρνει κάθε παίκτης. Διαλέγει ένα αυτοκινητάκι από το χρώμα του και παίρνει ένα μικρό ταμπλό μπροστά του. Πάμε να δούμε και έξι μαρκεράκια που είναι η στρατηγική που θέλει να ακολουθήσει. Διαλέγει ένα από αυτά. Τι βλέπουμε στο ταμπλό. Καταρχήν βλέπουμε αυτό εδώ πέρα που είναι πόσα tire chips θα πάρει. Ο συγκεκριμένος παίκτης 10, κάποιος άλλος μπορεί να πάρει 12, κάποιος 8, εξαρτάται από ποιο ταμπλό έχει διαλέξει. Βλέπει slots. Το συγκεκριμένο έχει 5, το οποίο είναι τα slots που μπορεί να πάρει τον damage που έχει. Τον αρχικό αριθμό καρτών που θα πάρει στο χέρι του, ξεκινώντας το παιχνίδι θα πάρει όσες κάρτες λέει εδώ, συν 1, δηλαδή ο συγκεκριμένος παίκτης θα πάρει 7 κάρτες στην αρχή του παιχνιδιού. Δύο θέσεις που θα βάλει το skill του οδηγού του στο advanced game και σε αυτό που παίζουμε στο βασικό, τη στρατηγική του. Και μια θέση για την κάρτα, που είναι η κάρτα που κάνει όλα τα checks του, που θα την πούμε στην πορεία. Ωραία, έχουμε βάλει τα marker εδώ, παίρνει ο παίκτης 7 κάρτες για να ξεκινήσει το παιχνίδι, το κάνουν όλοι οι παίκτες και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Το παιχνίδι, η συγκεκριμένη πίστα παίζεται σε 26 γύρους, να δείξουμε εδώ. Κάθε γύρος αναπαριστά έναν ή δύο laps του αγώνα. Δηλαδή εμείς δεν παίζουμε κανονικά τους γύρους, αλλά βλέπουμε στιγμιότυπα του αγώνα. Γι' αυτό το λόγο, όπως θα δείτε στην πορεία, δεν έχει σημασία που θα είμαι για να κάνω pit stop. Έχει σημασία η θέση μου όσον αφορά τις προσπεράσεις και όταν θέλω να κινηθώ. Τότε παίζει ρόλο η θέση μου. Ωραία. Για να ξεκινήσουμε το παιχνίδι πρέπει να κάνουμε το qualifying. Έτσι ξεκινάει το παιχνίδι. Πώς γίνεται αυτό. Κάθε παίκτης διαλέγει από το χέρι του μία κάρτα. Καταρχήν πριν πούμε αυτό πάμε να δείξουμε τις κάρτες. Τρεις κατηγορίες καρτών υπάρχουν. Τέσσερις. Υπάρχουν οι κόκκινες κάρτες που μας δίνουν περισσότερη κίνηση. Η κίνηση φαίνεται πάνω δεξιά και δεν είναι ο τύπος της κάρτας. Οι κίτρινες. Αλλά βέβαια κινούμαστε γρήγορα, όμως έχουμε και κάποιες επιπτώσεις, είτε παίρνουμε ζημιές, είτε έχουμε φθορά σε λάστιχα. Οι κίτρινες κάρτες που συνήθως είναι κάρτες που ενεργοποιούν κάποια event και είναι μικρότερες. Οι πορτοκαλί κάρτες που έχουν μικρότερη κίνηση αλλά μας επιτρέπουν να τραβήξουμε πλέον κάρτες από το deck. Και οι πράσινες κάρτες που συνήθως μας ζητάνε να κάνουμε ένα check πάνω στο target check μας. Θα το πούμε στην πορεία και θα το καταλάβετε. Λοιπόν, ξεκινώντας για να κάνουμε το qualifying, κάθε παίκτης διαλέγει μία κάρτα από το χέρι του και την παίζει κλειστή. Και τα bots που βλέπουμε εδώ, τα κίτρινα και τα πορτοκαλί, άμα δείξεις εδώ, τραβάνε από το συγκεκριμένο από το pile τους που έχουν δύο για τα move και δύο κίτρινα για τα πορτοκαλί στην τύχη. Στο συγκεκριμένο, στο βασικό δεν παίζουν μαύρα, αλλά δεν τραβάμε για τα μαύρα. Ανοίγουν όλοι οι παίχτες ταυτόχρονα, παίρνουν στην τύχη κάρτες εγώ τώρα. Ταυτόχρονα τις κάρτες τους και τα αυτοκινητάκια και κοιτάμε το πάνω δεξιά νούμερο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα bots, ναι, στο τοκένα και τον bots, κοιτάμε αυτό εδώ πέρα το νουμεράκι. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Συν 2, συν 4, συν 4, συν 5. Το βλέπουμε. Ωραία. Κοιτάμε πάνω και σε ισοβαθμία κοιτάμε το νούμερο που έχει κάτω δεξιά. Ο παίκτης που έχει παίξει το μεγαλύτερο πάνω και μικρότερο κάτω μπαίνει πρώτος. Μπορεί αυτό να το έχει κάνει ένα bot. Να το νούμερο του bot. Άρα έτσι το όπως... συν 5 bot μπαίνει πρώτο. Έτσι όπως είμαστε τώρα, αν για παράδειγμα έπαιζε, λέμε τώρα στην τύχη, ο πορτοκαλί παίκτης αυτή την κάρτα, δεν υπάρχει άλλο συν 4, θα έπαιζε πρώτος. Υπάρχει το συν 5 από τα bot. Υπάρχει το συν 5 από τα bot, έχεις δίκιο Αχιλέα, πουντο. Να το, θα έπαιζε το move πρώτο.
στο MOV θα έπεσε πρώτο. Μετά πάμε στο συν 4, έχει και το bot και αυτό, αλλά έχει μικρότερο 3 ο μπλε, οπότε θα παίξει δεύτερος. Και ούτω καθεξής ακολουθούμε όλη την ίδια διαδικασία και μπαίνουν και οι οδηγοί για τα bots. Ωραία. Και μπαίνουν στις συγκεκριμένες θέσεις. Λοιπόν, πολύ ωραία. Τώρα, η κάρτα που έχει παίξει ο παίχτης την παίρνει και τη βάζει εδώ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το νούμερο που έχουμε κάτω δεξιά, γιατί όσο μικρότερο νούμερο έχω εδώ, στην αρχή του παιχνιδιού και στην πορεία, βλέπω ότι δεν είναι τόσο εύκολο να κάνω checks όταν μου το ζητάει το παιχνίδι. Θα το καταλάβετε στην πορεία. Λοιπόν, αφού βάλουμε τις κάρτες εδώ, τι γίνεται τώρα, πρέπει να δούμε πότε μας αναγκάζει το παιχνίδι να κάνουμε pit stop. Ξεκινώντας από τον πρώτο παίχτη που είναι ο Μόβ, θα πάρει το μαρκεράκι του και θα το βάλει ο πρώτος παίχτης στη θέση 8, στον 8ο γύρο. Στον 8ο γύρο. Εδώ. Και το bot κάνει pit stop, Κάνει pit stop και το bot υποχρεωτικά. 8. Ο δεύτερος παίχτης που είναι ο μπλε θα πάρει το μπλε μαρκεράκι του που είναι απ' έξω. Είναι αυτό και θα το βάλει στη θέση 10. Ο τελευταίος παίκτης θα πάρει το μαρκεράκι του και θα το βάλει στη θέση 14, τώρα το κάνω στην τύχη. Και όλοι οι υπόλοιποι παίκτες στη θέση 12, και τα bots και οι live παίκτες. Εντάξει. Αυτό να παριστά και καλά ότι πρέπει να κάνει πιο νωρίς pit stop κτλ. Μέχρι να φτάσει ο γύρος που πρέπει να κάνω pit stop, είμαι υποχρεωμένος να κάνω στο γύρο που φτάνω, που είναι το μαρκεράκι μου, ή και σε όποιον θέλω πιο πριν. Άπαξ και κάνω ένα pit stop, τότε το μαρκεράκι φεύγει. Και δεν έχω άλλη υποχρέωση να κάνω pit stop, παρά μόνο αν θέλω ή χρειάζεται. Ωραία. Εάν δεν μπορώ στο γύρο που φτάνω να κάνω pit stop και δεν έχω κάνει, τότε φεύγω από το παιχνίδι. Γίνεται elimination, γιατί φαίνεται σαν να έχω μείνει από βενζίνη. Αφού κάνουμε αυτό και πάρουμε θέσεις, κάθε παίκτης διαλέγει, αν δείξεις εδώ, μία στρατηγική από τις 6 διαθέσιμες. Την παίρνει και τη βάζει πάνω εδώ. Τις στρατηγικές θα σας εξηγήσω στην πορεία τι κάνουν, στη διάρκεια του παιχνιδιού δεν έχει νόημα να σας πω τώρα, εντάξει. Έχω 6 διαφορετικές στρατηγικές και τη βάζω εδώ. Λοιπόν, και ξεκινάμε το παιχνίδι. Ο πρώτος παίχτης, τώρα είναι να μπω, θα πούμε ότι είναι ένας κανονικός παίχτης, θα πάρει αυτό το μαργεράκι που είναι ο leader του παιχνιδιού. Και τον bot δεν το παίρνει, άμα είναι. Και τον bot, αν ήταν πρώτο, ναι, βεβαίως. Πάμε να δούμε λίγο το χάρτη. Λοιπόν, στο ταμπλό. Στο ταμπλό έχουμε ευθείες, γωνίες, που είναι με αυτό το σηματάκι δίπλα, και breaking sections, που είναι ακριβώς πριν τις στροφές. Ακριβώς πριν. Ωραία. Πώς κινούμε. Καταρχήν, τι γίνεται στην αρχή του ενός γύρου. Το πρώτο πράγμα που γίνεται είναι να προχωρήσει ο γύρος μία θέση. Στον πρώτο γύρο προφανώς είναι στην πρώτη. Αν είμαστε στην πρώτη, πάμε στο δεύτερο γύρο. Εντάξει. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε. Το δεύτερο πράγμα που κάνουμε είναι να δούμε πού είναι ο leader. Από το leader και πίσω ξεκινάνε να κινούνται τα αυτοκινητάκια. Ας υποθέσουμε ότι έχει προχωρήσει λίγο το παιχνίδι και είναι έτσι. Υπάρχουν μερικά αυτοκινητάκια εδώ. Στην τύχη τώρα τα βάζω. Λοιπόν, ξεκινάμε με το leader. Ο leader παίζει πρώτος. Γίνονται όλες οι διαδικασίες που γίνονται στο section που βρίσκεται. Και αφού γίνουν, πάμε στο επόμενο και ακολουθούμε προς τα πίσω. Από το leader και πίσω. Υπάρχει περίπτωση ο leader να είναι σε ένα σημείο και κάποιο αυτοκίνητο να έχει γίνει overlap, να του έχουμε ρίξει γύρω. Θα παίξει ο leader και εκείνο το αυτοκίνητο, το επιτρέπει το παιχνίδι. Γιατί ενεργοποιείται τα αυτοκίνητα στο section που βρίσκεται ο leader. Πάντα. Ωραία. Λοιπόν, πώς κινούμαστε. Μάλλον στην αρχή του γύρου μου τι κάνω. Προαιρετικά μπορώ να κάνω pit stop ή υποχρεωτικά αν ο γύρος έχει φτάσει εκεί που είναι το μαρκεράκι μου. Εντάξει. Τι κάνω όταν κάνω το pit stop. Στη συγκεκριμένη πίστα πάω 6 θέσεις πίσω. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ωραία. Και κάνω pit stop. Φεύγει το cheat από εδώ πέρα που μου έχω υποχρέωση να το κάνω. Και όταν κάνω pit stop μπορώ, αν θέλω, να αλλάξω στρατηγική. Δηλαδή να βγάλω αυτή που είχα και να βάλω μια καινούρια. Να κάνω replenish όσα τα RT chips είχα εδώ πέρα και να βγάλω ζημιές που επισκευάζονται. Οι ζημιές είναι δύο τύπων, κόκκινα μαρκεράκια και καφέ. Οι κόκκινες είναι ζημιές που επισκευάζονται, τα καφέ είναι ζημιές που είναι μόνιμες και μου τρώνε το slot. Ωραία. Μπορώ να πετάξω όσες κάρτες θέλω από το χέρι μου και να πάρω καινούργιες μέχρι τον αριθμό που βλέπω εδώ πέρα. Δηλαδή στη διάρκεια του παιχνιδιού μπορώ να έχω όσες κάρτες θέλω στο χέρι μου, αλλά όταν κάνω pit stop υποχρεούμαι τελειώνοντας το pit stop να έχω όσες κάρτες λέει εδώ. Χωρίς το σημείο που ξεκινάει. Χωρίς το σημείο. Όσες κάρτες λέει εδώ πέρα. Εντάξει. Ωραία.
Πώς κινούμε στο παιχνίδι. Συγγνώμη, ακόμα και αν έχω λιγότερες κάρτες, όταν μπορώ να κάνω το pit stop, μπορώ θα τραβήξω... να τραβήξω το maximum. Όχι. Νομίζω όχι, δεν το θυμάμαι, θα το δούμε. Εντάξει, νομίζω όχι, όμως όσες κάρτες έχω. Γιατί λέει μόνο κάνω την discard μέχρι τον αριθμό των καρτών που έχω εδώ. Εντάξει. Αφού λέω με τη σειρά που παίζουμε, αν θέλω να κάνω pit stop, ξεκινάμε και παίζω ή μία ή δύο κάρτες στο χέρι μου. Μπορώ να παίξω οποιαδήποτε κάρτα θέλω από το χέρι μου και μια κάρτα με αριθμό 1, δηλαδή θα μπορούσα να κάνω αυτό. Μάλλον, συγγνώμη, πριν παίξω κάρτα από το χέρι μου, τραβάω μία κάρτα από εδώ, τραβάω. Αν έχω τη στρατηγική λάκη, τραβάω δύο κάρτες, διαλέγω τη μία και την άλλη την ξεσκαρδάρω. Αυτό μου κάνει αυτή η στρατηγική. Εντάξει. Αφού τραβήξω για κάρτα, μπορώ να παίξω κάρτες. Μπορώ να παίξω όποια κάρτα θέλω και κάρτα που μου δίνει συν 1 ή μπορώ να παίξω δύο κάρτες με συν 2. Αυτοί είναι οι ορισμοί. Ή και μία μόνο κάρτα μπορώ να παίξω. Πώς κινούμε. Στις ευθείες είναι το πιο εύκολο. Κάθε σλότ είναι μία θέση. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Εντάξει, είναι πολύ απλό. Όταν ο δρόμος είναι κενός, δεν υπάρχει κανείς μπροστά μου, κινούμε τέσσερις θέσεις. Καλώς, καλώς. Αν υπάρχει κάποιος μπροστά μου, για να τον προσπεράσω στις ευθείες θέλω ένα πόντο κίνησης για κάθε άλλη φορμουλίτσα που υπάρχει μπροστά μου. Δηλαδή, αν ήμουν εδώ, θέλω. Καλά, ο Μόβ είναι bot, ας πάρω τον πράσινο. Μία. Δύο για να περάσω το λευκό. Τρεις για να περάσω τον γκρι. Τέσσερις. Γιατί είμαι στην ευθεία. Όταν συναντήσω αντιπάλους, είτε σε breaking sections, είτε σε γωνίες, όλη η επιπλέον κίνηση έχω, την χάνω και σταματάω από πίσω τους. Υποχρεωτικά. Λέω εδώ κάτι πολύ σημαντικό. Όσο κίνηση παίξω και ό,τι άλλο, όσο συγκίνηση έχω από τις κάρτες και από ό,τι στρατηγική έχω ακολουθήσει, δεν μπορώ να επιλέξω να μην την παίξω. Θα κινηθώ υποχρεωτικά όλη μου την κίνηση. Είμαι υποχρεωμένος να το κάνω αυτό. Εάν μπορώ να κινηθώ, θα κινηθώ. Ωραία. Οπότε οι ευθείες είναι πιο εύκολες για προσπέραση, προσπερνάω. Στα breaking section και στις γωνίες δεν περνάω έτσι, χάνω όλη μου την κίνηση και σταματάω. Ωραία. Έτσι κινούμε. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στις γωνίες. Άρα όντως το breaking section, άμα είναι ένας απ' έξω, μπορείς να το περάσεις και να μπεις εσύ στη γωνία. Αν υπάρχει έστω και ένα αυτοκινητάκι εδώ, χάνω όλη μου την κίνηση και σταματάω πίσω. Ωραία. Πάμε να δούμε τι γίνεται στις γωνίες. Αυτό γίνεται στην αρχή του γύρου μου, σε κάθε section. Εδώ πέρα, πες ότι ήμασταν έτσι. Ωραία. Ας βάλουμε και ένα bot, ότι ήμασταν έτσι. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Πώς υποδεικνύεις ποιος προηγείται? Ο leader είναι, βάζεις πάντα το leader στο section που βρίσκεται και το βάζεις λίγο πιο μπροστά απλά. Εντάξει. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Έτσι υποδεικνύεις. Τι γίνεται εδώ τώρα. Στις στροφές, είναι πολύ δύσκολο να προσπαθήσω τον άλλον, γιατί με το που φτάσουμε σε ένα section να επιλύσουμε τη στροφή, πρέπει να γίνει contest. Τι κάνουμε εκείνη τη στιγμή? Κάθε παίκτης παίζει κλειστές δύο κάρτες από το χέρι του. Ξεκινάμε μάλλον από τον τελευταίο παίκτη και το ρωτάμε: θες να λάβεις μέρος στο contest? Το bot πάντα λαμβάνει μέρος, είναι υποχρεωμένο. Στην κόντρα της στροφής, δηλαδή. Είναι υποχρεωμένο, για να δούμε τι θέση θα πάρουμε. Τα bots, λέω τώρα, τραβάνε δύο κάρτες από το deck. Ωραία. Στην τύχη. Πάμε στον επόμενο, πράσινο. Θέλεις να παλάβεις μέρος? Ναι. Τραβάει δύο κάρτες, διαλέγει δύο κάρτες από το χέρι του και το καθεξής. Ανοίγουμε τις κάρτες όλοι ταυτόχρονα και μετράει μόνο η κίνηση πάνω συν ό,τι bonus μπορεί να έχω. Λέω τώρα ότι όποιος έχει διαλέξει τη στρατηγική ψάχνω να το βρω. Όχι. Hazard. Bungie Wheels έχει συν 3 στα contents. Ωραία. Του δίνει συν 3 bonus. Που σημαίνει ότι δεν είχε διαλέξει ο πορτοκαλί, παράδειγμα, θα είχε 1 συν 3, 4. Αυτός που παίζει αυτή την κάρτα. Τι γίνεται τώρα? Όπως έχει παίξει το μεγαλύτερο νούμερο, παίζει πρώτος. Δηλαδή, ας πούμε ότι το έχει παίξει ο άσπρος, θα πάει μπροστά. Και φυσικά επειδή είναι leader, θα αλλάξει και ο leader. Ωραία. Επιτόπου το παίρνει. Ναι, επιτόπου. Και ούτω καθεξής λύνεται η επιλογή τη σειρά. Αν δύο ή περισσότερα αυτοκίνητα έχουν παίξει τον ίδιο αριθμό πόντων, τότε κάθε αμάξι τραβάει από αυτό
το κυπελάκι που τα έχουμε ρίξει όλα εδώ μέσα, στην τύχη ένα damage. Μπορεί να είναι κόκκινο ή καφέ. Εντάξει. Για κάθε αυτοκίνητο που τρακάρω μεταξύ τους. Γιατί δείχνει και καλά ότι είμαι στη στροφή και προσπαθούμε όλοι με την ίδια ταχύτητα να περάσουμε. Ωραία. Και αφού γίνει το contest, τότε πάλι με τη σειρά αρχίζω και παίζω το γύρο μου. Άρα δηλαδή από τις δύο κάρτες το μεγαλύτερο άθροισμα θα παίξει πρώτο στη στροφή, το ακριβώς. Δεύτερο μεγαλύτερο δεύτερο και ούτω καθεξής. Και αν έχουν κάποια το ίδιο, υποτίθεται ότι τρακάρουν. Πολύ σημαντικό. Τις κάρτες που παίζω στο contest, τις αφήνω κάτω στο ταμπλό μου και είναι freeze για το γύρο. Δεν μπορώ να τις χρησιμοποιήσω για να κινηθώ, δεν μπορώ να τις χρησιμοποιήσω για να κάνω check, δεν μπορώ να τις χρησιμοποιήσω για κανένα λόγο. Τις κάνεις όμως. Όχι. Απλά παγώνουν για ένα γύρο. Για το γύρο που κάνω το contest. Ωραία. Ωραία. Έτσι επιλύει τη στροφή. Και στη στροφή κάθε παίκτης εκτός από τον πρώτο που είναι στη στροφή παίρνει τον bonus στροφής που λέει. Δηλαδή σε αυτή τη στροφή όλοι οι παίκτες εκτός από τον πρώτο έχουν συν 3 για τον αριθμό που θα παίξουν. Να τραβήξουν καρτές. Όχι, συν 3, δηλαδή θα παίξω εγώ μια κάρτα με νούμερο 4 και συν 3, 7. Εκτός από τον πρώτο. Συν 3 value. Συν 3 value. Υπάρχει και στροφή που είναι μείον. Να, εδώ ας πούμε, να δείξει. Είναι μείον. Εκτός από τον πρώτο, όλοι έχουν μείον 2. Είναι πιο δύσκολο να τον προσπεράσεις αυτή τη στροφή. Ωραία. Πολύ ωραία. Να κάνω μια ερώτηση. Είπες πριν ότι όποιος θέλει μπορεί να μην λάβει μέρος. Ναι, μπορώ να πω εγώ δεν λάβω. Αν δεν λάβει μέρος, πάει τελευταίος. Προφανώς. Και άμα θέλουν 2 να μην λάβουν μέρος. Δεν αλλάζει σειρά. Παραμένει... Ούτε αν παίξουμε τον ίδιο αριθμό, την ίδια value θεωρείτε σε κάτι. Θεωρείτε ότι όποιος έχει φτάσει πρώτος είναι πιο μπροστά. Ναι. Όταν δεν αλλάζει σειρά. Όταν δεν αλλάζει σειρά, με τον τρόπο που φτάσαμε. Και εννοείται ότι όταν έχουν παίξει δύο παίχτες ίδιο value καρτών, συν τα modifiers, πάλι δεν αλλάζει σειρά. Ναι, και όμως εκεί δεν τρακάρουν. Τρακάρουν και παίρνει ο καθένας ένα damage. Αν τρεις παίχτες έχουμε παίξει, ο καθένας θα τραβήξει δύο damage. Γιατί τρακάρουμε όλους δύο. Όλοι. Και παίζουμε το γύρο μας με τη σειρά. Κατανοητό, κατανοητό. Πάμε να δούμε τα breaking sections. Είπαμε ότι και στα breaking sections σταματάμε. Μόλις φτάσω σε ένα breaking section βλέπω. Έχω τρία συμβολάκια, late breaking, συν 1, συν 2. Όταν φτάσω εδώ, διαλέγω πού θέλω να πάω. Αν θέλω να πάω στο συν 1, στο συν 2 ή στο late breaking. Λοιπόν, πάμε να εξηγήσουμε πρώτα αυτό το συν 1, συν 2. Αν καταλήξω εδώ, στην αρχή του επόμενου γύρου μου που θα παίξω, εάν παίξω κάρτα με το χρώμα που βλέπω, θα πάρω και αυτό τον bonus. Δηλαδή, αν παίξω μια πορτοκαλί κάρτα, θα πάρω και συν 2 στην κίνησή μου. Ωραία. Μοναδική θέση είναι αυτή. Ναι, μοναδική θέση. Και πολύ σημαντικό, δεν μπορεί να μετάξει κανείς έξω, ακόμα και αν παίξει πριν από μένα. Είναι trajectories, τα οποία δεν μπορεί να μετάξει κάποιος άλλος. Έχει σημασία λοιπόν. Το λέει και το παιχνίδι ότι έχει σημασία το qualifying και να είμαι μπροστά για να μπορώ να παίρνω τις καλύτερες θέσεις στις στροφές. Δηλαδή ο τέταρτος που θα έρθει θα πάει από πίσω, δεν θα πάρει κανένα trajectory. Όχι, δύο υπάρχουν και είναι και το late breaking. Θα σου πω τι γίνεται με αυτό. Λοιπόν, αυτός που θα πάρει τη στρατηγική balance μπορεί στα trajectories να παίζει κάρτες και ας μην είναι το ίδιο χρώμα και να πάρει τον bonus εκτός αν παίξει κόκκινη κάρτα. Οπότε το χάνει. Εντάξει. Πάμε να δούμε το late breaking. Είπαμε ότι όταν υπάρχουν αντίπαλοι στα breaking sections, σταματάω και χάνω τις επιπλέον κινήσεις μου. Όμως, μπορώ να προσπεράσω όλους τους αντιπάλους μου, φρενάρως στο τέρμα. Θα πάω εδώ. Αυτό βέβαια είναι πολύ επικίνδυνο. Και τι θα κάνω. Θα τραβήξω μία κάρτα τυφλά από το deck εδώ και θα πρέπει η κάρτα που θα τραβήξω να είναι μικρότερο ή ίσο νούμερο με το νούμερο που βλέπω εδώ πέρα. Στην προηγουμένη περίπτωση είναι μικρότερο, άρα περνάω επιτυχώς. Πάμε να δούμε τι γίνεται να περνάω επιτυχώς. Περνάω όλους τους... Δημήτρη, μέχρι ποιο είναι? Είναι από το 1 στο 99. Ευχαριστώ. Περνάω όλους τους αντιπάλους με τη μία, γιατί φρενάω τελευταία στιγμή. Και αν έχω τη στρατηγική hazard, αν η επόμενη θέση είναι καινή, θα πάω άλλη μια θέση μπροστά. Αυτή είναι καινή, μπορώ να προχωρήσω άλλη μία. Αν ήταν αντιπάλοι εδώ πέρα, αντίπαλοι, δεν θα μπορούσα να προχωρήσω άλλο. Έτσι, θα έμενα εκεί. Εάν όμως. Θα έμενα εδώ. Εδώ, στην επόμενη θέση. Εάν όμως. Επόμενη πάση υποχρεωτικά δηλαδή. Ναι, γιατί φρενάρω είναι ένας πολύ καλός τρόπος να περάσω πολλούς αντιπάλους μαζί, αλλά είναι πολύ επικίνδυνος. Γιατί το κάνω τυφλά. Τραβά από τον deck τυφλά. Εντάξει. Λοιπόν. Εάν όμως δεν καταφέρω να περάσω το late breaking, τότε. Το αυτοκινητάκι μου βγαίνει εκτός, υπάρχει και γραμμή εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, είναι πολύ αχνή, και βγαίνω εδώ.
Οτιδήποτε συμβολάκι βλέπετε εδώ πάνω το αγνοούμε γιατί παίζουμε το βασικό παιχνίδι. Εντάξει, το πάω εδώ. Μένω εδώ και περιμένω. Τελειώνει ο γύρος μου. Στον επόμενο γύρο μου, αφού παίξουν όλοι οι παίχτες μέχρι το σεξο μου βρίσκεται εδώ, θα μπω μέσα τελευταίος και δεν θα κάνω τίποτα άλλο. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν αυτοκίνητα εδώ. Θα μπω τελευταίος και δεν θα κάνω τίποτα άλλο. Και θα συνεχίσουν να παίζουν οι υπόλοιποι. Και στο μεθ' επόμενο γύρο μου θα παίξω κανονικά το γύρο μου. Δηλαδή, OK, μπορεί να περάσω πολλούς αντιπάλους με τη μία με late breaking, εντάξει, αλλά εάν δεν καταφέρω να το περάσω, θα χάσω δύο γύρους. Γύρους του παιχνιδιού, όχι laps, γιατί είπαμε βλέπω στιγμιότυπα. Έτσι. Κατανοητό μέχρι εδώ. Κατανοητό. Ωραία. Πάμε να εξηγήσουμε λίγο καλύτερα τι βλέπω πάνω στις κάρτες. Στις κάρτες πάνω βλέπω την κίνηση που κάνω για να παίξω μια κάρτα, το τι μου ζητάει η κάρτα για να την παίξω. Η συγκεκριμένη κάρτα μου ζητάει να πληρώσω ένα tire chip, το πληρώνω, και να τραβήξω δύο κάρτες. Παράδειγμα, αν δεν έχω να πληρώσω αυτά που μου λέει, δεν μπορώ να παίξω την κάρτα. Εντάξει. Άλλες κάρτες μου ζητάνε όπως αυτή να κάνω ένα check με μείον 20. Όταν μια κάρτα μου ζητάει να κάνω ένα check, εννοεί να κάνω ένα check σύμφωνα με το target check που έχω πάνω στον ταπλό μου. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται αν έχω παίξει εδώ ένα πολύ μικρό νούμερο. Εγώ πρέπει να παίξω μία κάρτα με 3 ή λιγότερο. Η κάρτα που θα παίξω μπορεί να είναι η κάρτα που έπαιξα για να κινηθώ, μία κάρτα από το χέρι μου ή ένα blind από εδώ, να τραβήξω μία στην τύχη, κρυφά. Το οποίο δεν συμφέρει. Τις κάρτες που είχαμε πει ότι γι' αυτό έχει νόημα να μην κάνω freeze κάρτες κάτω. Εντάξει. Άρα μπορείς να παίξει αυτή που είναι 84, που δεν πρέπει να είσαι στο συγκεκριμένο παράδειγμα το 3, αλλά δεν σε συμφέρει. Τι γίνεται τώρα. Εάν δεν περάσω το check, αν δεν περάσω το check που μου ζητάει η κάρτα, είναι με modifier μείον 20, που σημαίνει εδώ πέρα δεν το περνάμε τίποτα. Είναι μείον 20, δηλαδή αυτό το περνάμε με 23 ή με μείον 13. Αυτό το πέρα δεν το περνάμε τίποτα. Γιατί είναι με modifier μείον 20. Έτσι, γιατί έχω 3, με το φέρει με 20, πάω στο μείον. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσω. Αν αυτό όμως ήταν 24, ήμουν έτσι, μου έλεγε μείον 20, 24 έχω, μείον 24, με ένα 2-3. Τι γίνεται τώρα, εάν το περάσω καλώς, περνάω το τσεκ, κινούμε κανονικά. Εάν δεν το περάσω, κινούμε μεν, όμως επειδή δεν περάσω το τσεκ, θα πάρω ένα damage. Τραβάω στην τύχη ένα damage και το βάλω πάνω στα slot μου. Λέω εδώ πέρα ότι αν δεν έχω άλλο slot για να βάλω damage, elimination. Έχει καταστραφεί το αμάξι μου. Εντάξει. Μόλις παίξω την κάρτα και είτε περάσω είτε δεν περάσω το check, το παλιό μου target check φεύγει και μπαίνει το καινούριο. Που σημαίνει ότι μερικές φορές μπορεί συνειδητά να μην περάσω το check για να πάρω εδώ μεγαλύτερο νούμερο, να έχω μεγαλύτερο νούμερο. Κατανοητό. Ωραία. Οι κάρτες πάνω έχουν και events, όπως ασβρωμία, αυτό. Ίδια τράβλα έχουν όλοι οι παίχτες. Ίδια, ναι, το ίδιο deck. Έχουν και events, τα οποία όμως στο βασικό παιχνίδι δεν παίζουν τα events, τα αγνοούμε. Εντάξει που παίζουμε τώρα. Παίζουν μόνο στα advanced game. Είπαμε κάνουμε προσπέραση, είπαμε τι γίνεται στο late breaking, πάμε να πούμε μερικές λεπτομέρειες του παιχνιδιού. Λοιπόν, πώς κινούνται τα bots. Τα bots κινούνται ως εξής. Τα fast, τα κίτρινα, κινούνται τρεις θέσεις. Τα αντίπαλα bot θα προσπεράνε χωρίς επιπλέον bots, δηλαδή αν ήταν έτσι και έπρεπε να κινηθεί ο κίτρινος, θα κινιότανε. Ας πούμε ότι ήμασταν έτσι, μία, δύο, τρεις θέσεις. Γιατί αυτό όπως περνάει. Σταματάει στο breaking. Αν αυτό είναι κενό, δεν σταματάει πουθενά. Αν εδώ πέρα έχει αντιπάλους, σταματάει. Κατανοητό. Αν είναι κενό, δεν σταματάω, δεν χρειάζεται να σταματήσω, προχωράω. Αν έχω αντιπάλους μπροστά μου, σταματάει και το bot στο breaking. Αν το bot θέλει να περάσει live παίχτη, πρέπει να το περάσει με τους συνήθεις κανόνες κίνησης. Μία κίνηση, ένας πόντος, δύο, τρεις. Ωραία. Λοιπόν, και αυτά κινούνται δύο θέσεις τα mob. Ωραία. Το παιχνίδι προτείνει, παρόλο που κινούνται αργά, να μην τα βγάλουμε εκτός παιχνιδιού, γιατί όταν θα γίνουν overlap, έχει πολύ μεγάλη στρατηγική σημασία ανάμεσα σε μένα και στους αντιπάλους μου, που είμαι live παίχτης, να υπάρχουν bots που τους καθυστερούν. Ωραία. Πολύ ωραία. Είπαμε πώς γίνονται προσπεράσεις, πώς γίνονται αυτά. Πάμε να δούμε πώς γίνεται το overlapping. Το overlapping έχει κάποιους διαφορετικούς κανόνες. Για να κάνω ο leader, ένα αυτοκίνητο θεωρείται overlap, είτε bot είτε αληθινού παίχτη, όταν τον περάσει ο leader. Για να το περάσει ο leader, πρέπει να πληρώσει ένα πόντο κίνηση στις ευθείες και δύο πόντους κίνηση στις στροφές και στα breaking spots. Δηλαδή εδώ πέρα δεν ισχύει ο κανόνας.
ότι πρέπει να σταματήσει όταν πάει να κάνει overlap. Όμως ο leader του παιχνιδιού πρέπει να κάνει ένα target check για να μπορέσει να περάσει, να ρίξει γύρω σε αυτοκινητάκι. Ωραία. Δεν μπαίνω σε μεγαλύτερες λεπτομέρειες αυτό. Το καταλαβαίνετε. Κλασικό target check. Την κάρτα που έπαιξε, μία από το χέρι του. Κλασικό και... σύμφωνα με το τέτοιο. Λοιπόν, σύμφωνα με το target check που έχει πάνω στο ταμπλό του. Κανόνες μόνο για τον πρώτο και τον τελευταίο γύρο του παιχνιδιού. Είπαμε ότι στις γωνίες και στα breaking scenes σταματάμε. Στον πρώτο μόνο και στον τελευταίο γύρο του παιχνιδιού δεν ισχύουν οι κανόνες των breaking sections και των γωνίων. Στις ευθείες προσπερνάω με μία κίνηση και στις γωνίες και στα breaking sections με δύο. Με δύο πόντους κίνησης. Ωραία. Μόνο για τον πρώτο και τον τελευταίο γύρο όμως. Ξαναλέω, γύρος δεν είναι να κάνω ένα γύρο. Είναι ένας γύρος του παιχνιδιού. Εντάξει. Γιατί βλέπω φάσεις. Δηλαδή στο δεύτερο γύρο θα είμαστε εδώ και θα είναι ο δεύτερος lap του παιχνιδιού. Εντάξει. Ωραία. Να πω εδώ ότι late breaking μπορώ να κάνω και ας μην υπάρχει κανένας. Γιατί μπορεί να τελειώσω την κίνησή μου εδώ. Να παίξω, ξέρω εγώ, μία-δύο και να πω θα κάνω late breaking. Δεν θα πάρω ένα spot, θα κάνω late breaking. Για να προσπαθήσω να περάσω άλλες δύο θέσεις. Έχω το δικαίωμα να το κάνω αυτό. Προσπαθώ να θυμηθώ τι δεν έχω πει. Έχει δικαίωμα να το κάνει ακόμα και αν δεν υπάρχει κανένα. Κανένα. Ακόμα και αν δεν υπάρχει. Γιατί τελείωσε την κίνησή μου εκεί. Yeah. Αν τελειώσει την κίνησή μου εκεί, όχι αν έχω περισσότερη κίνηση να παίξω, δεν έχει και νόημα κιόλα. Τι δεν έχω πει. Λοιπόν, είπαμε για τα chips, είπαμε πώ βγαίνουμε έξω. Έχει κίνηση μία-δύο strategies. Λοιπόν, θα εξηγήσουμε τι στρατηγικές. Λοιπόν, save tiles. Κάθε φορά που μου ζητάνε κάρτες ή οτιδήποτε να ξοδέψω tire chips, όπως σε αυτήν. Δεν θα το ξοδέψω. Μου λένε, επειδή κάνω save tiles, δεν θα το ξοδέψω. Ωραία. Και αυτή αλλάζει, πες, μόνο με το pit stop, με κανέναν άλλο τρόπο. Τη στρατηγική, ναι, μόνο με το pit stop ή όταν είναι ο γύρος μου, μπορώ να πω δεν κινούμε και μπορώ να αλλάξω τη στρατηγική μου. Α. Έχω το δικαίωμα να μην κινηθώ καθόλου. Εντάξει, να μην. Λες, γιατί να μην κινηθώ, είναι ένα δυνατό να μην κινηθώ, γιατί βλέπουμε φάσεις του παιχνιδιού. Το ξαναλέω, δεν βλέπουμε αγώνα. Είναι σαν να βλέπουμε στιγμιότυπα. Λοιπόν, banking wheels. Όποιος έχει τον banking wheels, στον πρώτο γύρο του παιχνιδιού μόνο έχει δωρεάν μια προσπέραση στην ευθεία, τσάμπα δηλαδή, δεν του κοστίζει τίποτα, έτσι, και μπορεί στις γωνίες να ξοδέψει δύο πόντους κίνησης και να προσπεράσει, όπως και στα breaking spots, και όταν κάνει content σου δίνει συν 3 στα contents. Ωραία. Συγγνώμη, αυτό για πόσο ισχύει, μόνο στην αρχή, μόνο στον πρώτο γύρο? Όχι, για όλα. Στον πρώτο γύρο έχω πει απλά μια δωρεάν προσπέραση. Mm-hmm. Ωραία. Balance. Το balance το είπαμε, αφορά τα trajectories. Μπορώ να παίξω κάρτες αν δεν είναι κόκκινες και δεν με νοιάζει τι χρώμα θα έχει εδώ, θα πάρω τον bonus. Ωραία. Το hazard. Το hazard δεν είπαμε. Κάθε φορά που το παιχνίδι μου ζητάει είτε να κάνω ένα check, είτε πάρω μία ζημιά. Είτε πάρω μία ζημιά. Μία ζημιά. Οποιαδήποτε ζημιά. Τότε μου δίνει ένα στην κίνησή μου. Οπότε αυτό μπορώ. Το παιχνίδι θα μου ζητήσει να κάνω check και να πάρω και ζημιά και να πάρω καλή μια ζημιά. Θα κινηθώ σε τρεις συν τρεις θέσεις. Ωραία. Και όταν πας και στο late breaking. Ξαναλέω. Ναι, ότι δεν μπορώ να αγνοήσω τα bonus που μου δίνει και να πω θα κινηθώ λιγότερο. Θα κινηθώ όσο έχω full. Είμαι υποχρεωμένος να το κάνω. Επίσης, όταν έχω το hazard τη στρατηγική, στο late breaking, αντί να κινηθώ μία θέση μπροστά, αν και επιτύχω στο late breaking, κινούμε μία παραπάνω, αν το επόμενο spot δεν έχει κανέναν. Άρα αυτό δεν στα κάνει, δηλαδή δεν είναι για κάθε ζημιά κινούμε συνένα σε κάθε γύρο, είναι όταν είναι να πάρω ζημιά. Όταν είναι να πάρω. Κινούμε. Το lucky το είπαμε, τραβάω δύο κάρτες και διαλέγω τη μία και πάμε να πούμε και το chase. Έτσι. Το chase είναι όταν πάω προσπαθώ να κυνηγήσω, την έχω στη στρατηγική ένα πολύ δυνατό αντίπαλο. Τι κάνω. Το discard pile που θα έχουμε πρέπει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση γιατί αυτός που έχει το chase παίρνει κάρτες είτε από το discard pile ή παίρνει κάρτες του αντιπάλου που κυνηγάει. Δηλαδή, αν εγώ για παράδειγμα παίζω πριν τον Αχιλλέα που παίζει μετά από μένα, μάλλον παίζω ακριβώς μετά τον Αχιλλέα και τον κυνηγάω, μπορώ να μην παίξω κάρτα από το χέρι μου, αλλά να παίξω την κάρτα που έπαιξε ο Αχιλλέας που πορευόταν. Γιατί θέλω να τον κυνηγήσω. Να παίξω το νούμερο που παίξε εκείνος. Και αν κυνηγάω bot ή αν αυτός που κυνηγάω είναι γύρω μπροστά από μένα, είναι πολύ μπροστά από μένα, μπορώ να τραβήξω κάρτα από τον discard pile, την πρώτη πάνω-πάνω. Ωραία. Αυτό κάνει το chase. Και ο οποίο δεν βλέπεις κιόλας, ανοιχτό δεν είναι το discard pile. Ανοιχτό είναι και είναι σε καλή κατάσταση. Ωραία. Είπαμε και αυτό. Είπαμε στον πρώτο και στο τελευταίο γύρο, αλλάζουν λίγο οι κανόνες όσον αφορά τις προσπεράσεις. Για το βασικό παιχνίδι δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Όταν φτάσεις στον τελευταίο γύρω στο 35, ο παίχτης που είναι ο leader του παιχνιδιού κερδίζει για το παιχνίδι. Και είπαμε στο τελευταίο γύρο πως περνάς με ένα στην ευθεία. Ένα στην ευθεία και δύο στις στροφές. Και δύο, στροφές. Και δύο στα breaking section. Ωραία. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο για το βασικό παιχνίδι, αυτό είναι.
θα δώσουμε ένα έχουμε απορίες άλλες εδώ. Πάμε να πούμε μερικά πράγματα για το advanced game. Όταν, αν παίζουμε το advanced game, δεν θα παίξουμε εδώ και καλό είναι για πρώτο παιχνίδι να μην παίξει κάποιος το advanced γιατί κράτε και πολύ περισσότερη ώρα και είναι και πιο δύσκολο στρατηγικά. Οι παίκτες εκτός από το να διαλέξουν στρατηγική, τη στρατηγική είπαμε τη διαλέγουμε μετά που κάνουμε qualifying. Ωραία. Πώς γίνεται το advanced game. Το πρώτο πράγμα που διαλέγουν οι οδηγοί, αν δείξεις εδώ Βαγγέλη, είναι skills, τα οποία είναι skills για τους οδηγούς και είναι μόνιμα για όλο το παιχνίδι. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες, αλλά τα skills είναι να είμαι καλύτερος στο qualifying, να είμαι καλύτερος στις προσπεράσεις, να είμαι καλύτερος στις ευθείες και. Έχει διάφορες στρατηγικές. Αν κάποιος διαλέξει ένα πολύ καλό skill και το κομπάρει πολύ ωραία με μια καλή στρατηγική, έχει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Οπότε είναι ζωτική σημασία αυτό. Τι άλλο παίζει στο advanced game. Εκτός ότι παίζουν αυτό που μπαίνουν, είπαμε τα super fast cars, τα οποία είναι στην 4 στην κίνηση, που είναι τα μαύρα. Και παίζουν και κάρτες special που είναι αναλόγως στην πίστα. Αν παίζουμε στη Monza παίζουν αυτές, εξτρά από τις βασικές κάρτες. Αν παίζουμε στην Αγκαρόνη παίζουν αυτές. Πώς τις τραβά αυτές τις κάρτες. Θα δείξουμε και μερικές εδώ. Για να πούμε τι κάνουν. Είναι πάλι κάρτες κίνησης, απλά έχουν και επιπλέον events κτλ. Να πάρω τέτοια κάρτα. Κάθε φορά που έχω, αναλόγως στη στρατηγική που έχω, κάνω συγκεκριμένα πράγματα, τραβάω και κάρτες από αυτές. Αυτές τις κάρτες τις παίζω όμως μόνο πάνω στις στροφές στις ευθείες που μου δείχνει. Βλέπω από κάτω που μου δείχνει ότι μπορώ να παίξω τις κάρτες αυτές. Έτσι. Εδώ κάτω. Λοιπόν, βάζει events μέσα στο παιχνίδι που είναι κίτρινες σημαίες που μπορώ να καθυστερήσω τους αντιπάλους μου, μπλε σημαίες που μπορώ να είμαι καλύτερος στις προσπεράσεις. Τι άλλο βάζω. Βάζω υπάρχει περίπτωση να μπει το safety car μέσα, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα, αν έχει γίνει κάποιο ατύχημα ή με κάποια events. Και να είναι σαν να γίνεται restart το παιχνίδι από την αρχή, οπότε ισχύουν οι κανόνες για τον πρώτο γύρο του παιχνιδιού. Και είναι και κάρτες που μου δίνουν αρκετή κίνηση αυτές. Ωραία, πάει αυτό. Τι άλλο παίζει στο extra παιχνίδι. Όταν κάνω qualifying και εδώ πέρα, αλλάζουν λίγο οι κανόνες. Αν δούμε ένα μαργεράκι ενός παίχτη, θα δούμε ότι από πίσω, δεν ξέρω να φαίνεται την κάμερα, έχει κάποιους γύρους 8, 10, 14 και 16. Εξτρά με την κάρτα που παίζω, από κάτω βάζω και αυτό με την κατεύθυνση που θέλω να είναι. Και δηλώνω εξ αρχής σε ποιον γύρο θέλω εγώ να κάνω pit stop. Αναλόγως στο γύρο που θα κάνω, μπορεί να μου δώσει κάποιο bonus συν ή κάποιο μείον. Αν θέλω να κάνω pit stop πολύ νωρίς, θα μου δώσει συν στο qualifying. Αν θέλω πολύ αργά, θα μου δώσει μείον προφανώς. Και παίζει και αυτό και το βάζω αντίστοιχα στο συγκεκριμένο slot που αντιστοιχεί όταν είναι να κάνω το qualifying. Ωραία. Τι σημαίνει. Παρακαλώ. Και καιρό. Είπαμε αυτό. Γίνεται και αυτό. Και επίσης βάζει και καιρό. Τραβάμε στην τύχη μια κάρτα από εδώ. Και αναλόγως με τον αριθμό που βλέπουμε εδώ κάτω, βάζουμε το μαρκεράκι καιρού στον καιρό. Μπορεί να είναι πολύ καλός, βροχερός ή συνθήκες αβέβαιες, τέλος πάντων. Ωραία. Και επειδή έχουμε και καιρό στο advanced game, μπορούμε να διαλέξουμε και τι λάστιχα θα έχουμε. Αν θα έχουμε soft λάστιχα, αν θα έχουμε λάστιχα intermediate ή αν θα έχουμε λάστιχα για βροχή. Αναλόγως τα λάστιχα που θα έχουμε, υπάρχουν και modifiers που μας αλλάζουν την κίνηση. Δείχνω εδώ, που είναι η τελευταία σελίδα του rulebook, τα οποία μας δείχνουν αναλόγως με τα λάστιχα που έχουμε, πόσο μείον είναι η κίνησή μας αναλόγως στον καιρό. Δεν ξέρω, φαίνεται καλά, Βαγγέλη. Αναλόγω στον καιρό. Μας δείχνουν τι bots παίζουν αναλόγω στον αριθμό των παιχτών, το δείχνουν όλο. Μας δείχνουν πόσο μου κοστίζει να κάνω overtaking και lapping, αναλόγω στη στρατηγική έχω και την κίνησή μου. Μας δείχνουν όλες τις στρατηγικές μας και τα benefit που υπάρχουν. Και αυτό που δεν είπαμε στο advanced game είναι ότι το αυτοκίνητό μου το φτιάχνω εγώ. Δείξα λίγο το Βαγγελί. Εδώ, άμα δούμε, έχει δύο πόντους. Παίρνουμε μαρκεράκι από αυτά εδώ πέρα. Αυτά είναι unique, φίλε, του κάθε ταμπλό. Ναι, και μπορώ εγώ να παραμετροποιήσω το όχημά μου. Δηλαδή, μπορεί να θέλω να έχω περισσότερα λάστιχα ή να θέλω να έχω περισσότερα damage slots κτλ. Ναι. Υπάρχει μια διαδικασία που γίνεται αυτό, δεν γίνεται στην τύχη. Σου μας δίνουν μέχρι 6 πόντους και πρέπει να τους μοιράσουμε συγκεκριμένα. Αλλά υπάρχει skill οδηγού, το οποίο του δίνει συν 2 ακόμα. Τα skill των οδηγών είναι πολύ σημαντικά.
Τι άλλο παίζει στο Advanced Game. Αυτά κυρίως τα οποία όπως καταλαβαίνετε ανεβάζουν κατά πολύ την ώρα του παιχνιδιού. Ερώτηση. Μπαίνουν υποχρεωτικά όλα μαζί ή μπορούμε να διαλέξουμε κάποια. Μπορούμε να διαλέξουμε κάποια, αλλά επειδή το ένα ακολουθεί το. Όχι, δεν προτείνει, αλλά επειδή το ένα ακολουθεί το άλλο, καλό να μην διαλέξει τίποτα. Δηλαδή, δεν έχει νόημα να βάλει σκύλο οδηγού αν δεν παίξει με του κανόνε που είναι για advanced τη στρατηγική. Οπότε δεν έχει καμία σημασία γιατί δεν θα τραβήξει επιπλέον κάρτε. Ωραία. Αυτό είναι και το παιχνίδι. Εντάξει, αν δείξει εδώ υπάρχουν κάποια εξτρά. Τσίτ τα οποία τα βάζουμε όταν κάνουμε pit, όταν, για να ξέρουμε πότε το αυτοκίνητο έκανε pit, πότε έχει λάψει έναν ή δύο παραπάνω, ό,τι modifiers έχουμε, αν υπάρχει σκύλο οδηγού που μπορεί τα τσέξει τον μείον 20, μπορεί να έχει πέναλτι στην κίνησή του, μπορεί λάστιχα και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι το έχουμε πει όλα, δεν έχουμε ξεχάσει κάτι. Εντάξει, έχει αρκετές λεπτομέρειες, είναι αρκετά πολύπλοκο το παιχνίδι, είναι αρκετά στρατηγικό. Να πούμε εδώ πέρα ότι αν κάποιος παίκτης προπορεύεται, θέλω στρατηγική να τον περάσω. Δεν έχει ζάρι, δεν είναι στην τύχη. Θέλω να οργανώσω καλά τη στρατηγική μου, πώς θα περάσω τους αντιπάλους μου. Θα το δείτε και στην πορεία. Πάμε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε.